Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Και κοίτα τι βρήκαμε ξεφτελίζοντας τις κυριακάτικες εφημερίδες την προηγούμενη Κυριακή. Βρήκαμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο εδώ, μια διαφήμιση, δεν ξέρω αν φαίνεται ωραία στο φακό, του Υπουργείου Οικονομικής και Οικονομικών για το προϋπολογισμό του 2009. Δηλαδή αγόρασαν κανονικά, όπως αγοράζουν οι άλλοι, σου πουλάνε παπούτσια, σου πουλάνε τηλέφωνα, αυτοί σου πουλάνε το πόσο καλό είναι το προϋπολογισμό. Εμείς έχουμε μια πρόταση, παιδιά, το μέσο μαζικής ενημέρωσης του μέλλον, το media το καλό. Δεν είναι αυτό εδώ πέρα. Άμα θες πραγματικά να ακουμπήσεις τον κόσμο, να τον συγκινείς, να τον πείσεις, χρησιμοποίησε της τηλεόρασης. Πάμε, σου φτιάξαμε εμείς ένα τρελό σποτάκι, δώρο από το Ninja TV στο Υπουργείο Οικονομικών. Πάτα ρεκ, πάρτο και μετά παίξε το σε όλες τις τηλεόρασεις. Θα πιστούν όλοι για το πόσο καλό είναι το προϋπολογισμό σου. Προϋπολογισμός 2009. Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα την διεθνή οικονομική κρίση. Έτσι, έγκαιρα λάβαμε μέτρα όπως η προστασία των δανειοληπτών. Με νόμο απαγορεύτηκε ο πληστηριασμός ακινήτων σε αξίες χαμηλότερες των αντικειμενικών, καθώς και η κατάσχεση των μισθών και των συντάξεων για χρέη στις τράπεζες. Η εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών. Πενταπλασιάστηκε από τις 20.000 στις 100.000 ευρώ το νομικό εγγυωμένο ποσό για τις καταθέσεις των πολιτών. Ενώ παράλληλα ισχύει η πολιτική δέσμευση, ευχαριστώ, για την εγγύηση του συνόλου των καταθέτων. Η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Δίνεται άμεσα η δυνατότητα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας με 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Χωρίς καμία επιβάρηση του προϋπολογισμού. Αυτό έχει ως στόχο να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους πολίτες που έχουν στεγαστικές ανάγκες. Με την απόφαση αυτή θα υπάρξει απρόσκοπτη ροή πιστώσεων στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Αυτό δεν αφορά τους τραπεζίτες και τις τράπεζες, αφορά όλη την κοινωνία και εμάς τους πολίτες. Προστατεύουμε τους πολίτες. Θωρακίζουμε την οικονομία.